Αληθώς του λέει, όταν ήσουν νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Και εδώ βλέπουμε ότι του κάνει ακτινογραφία του χαρακτήρος του, της ψυχογραφίας του. Τι του λέει? Πέτρο, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με σένα, ναι, ότι πηγαίνεις όπου θέλεις εσύ. Έχεις θεληματική προσωπικότητα, είσαι οδοστρωτήρας, αν βάλεις κάτι στο μυαλό σου, αμέτι μου θέλεις να το κάνεις οπωσδήποτε. Έτσι όμως δεν μπορεί να πας στον ουρανό. Θα σε χρησιμοποιήσω βέβαια, γιατί δεν παίρνω πίσω τις υποσχέσεις μου, αλλά θα έρθει η στιγμή που αυτήν την θεληματική προσωπικότητα θα πρέπει να την αποβάλει σιγά σιγά. Και ξέρεις πότε θα γίνει αυτό? Όταν θα γεράσεις, θα πας εκεί όπου δεν θέλεις. Θα έρθουν δηλαδή, σαν του λέει, στιγμές στη ζωή σου, όπου δεν θα μπορείς πια να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις, αλλά θα αναγκαστείς να αποδεχθείς εκείνο το οποίο πρέπει. Και τότε θα έρθεις στον ουρανό. Μέχρι τότε όμως θα σε χρησιμοποιώ. Και με διαφόρους τρόπους θα σε κρατάω ισορροπημένο, αλλά θα σε χρησιμοποιώ. Δεν θα σε απορρίψω. Και λέει μετά, είπε δε τούτο, δεικνύον με ποιο θάνατον μέλη να δοξάσει τον Θεόν. Τι κάνει λοιπόν ο Κύριος εδώ? Εκείνον τον οποίον τον αρνήθηκε και προσπάθησε να αντικαταστήσει τον Χριστό με τις ψαριές, και στην προσπάθειά του αυτή παρασύρει τους υπόλοιπους. Αντί να τον μεριάσει, του δίνει αποστολή. Αντί να τον απορρίψει, του φανερώνει το μέλλον του. Πες μου σε παρακαλώ, υπάρχει άλλος Θεός σαν κι αυτόν? Υπάρχει άλλος βασιλιάς που να ευλογεί τους υπηκόους που δεν στάθηκαν? Υπάρχει άλλος Κύριος που να βρίσκεται τόσο κοντά στους δούλους του που δεν το άξιζαν, που δεν τους έπρεπε? Και όμως ο Κύριος αυτό κάνει στους μαθητές. Και αυτό όχι για να συνεχίζουν να βρίσκονται στον κόσμο τους, όχι, αλλά για να τους δώσει να καταλάβουν ότι η πηγή της ευτυχίας δεν είναι ο κόσμος αυτός, ούτε αυτά που προσφέρει, αλλά εκείνος που φανερώνει το αύριο. Αναπαύσου στα δίκτυα του Κυρίου λοιπόν, για να σου φανερώνει ο Κύριος το αύριο. Και προσοχή, μερίμνησε και υπηρέτησε και φρόντισε για όλους εκείνους που ο Χριστός έχυσε το αίμα του στο Σταυρό του Γολγοθά. Όσο εσύ αγαπάς εκείνους που εγώ αγαπώ, λέγει ο Κύριος, εγώ θα σε προστατεύω και θα σε σκεπάζω. Είναι μια νέα συνθήκη την οποία κάνει ο Κύριος στους μαθητές του, στον Πέτρο και σε κάθε έναν που θέλει να υπηρετήσει τον Χριστό. Και τούτο λοιπόν, λέγει, προς αυτόν ακολούθημη. Όχι μόνο τον βγάζει από τη δύσκολη θέση, αλλά στην πραγματικότητα τι τους λέει? Του λέει, Πέτρο, εντάξει, κάνω ότι δεν καταλαβαίνω, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Είμαστε συνεργάτες ξανά. Σου εμπιστεύομαι την αποστολική διακονία. Σου εμπιστεύομαι το έργο μου. Προχώρα. Έχουμε να κάνουμε με μια ανανέωση της εμπιστοσύνης του Κυρίου. Ποιον εμπιστεύεται ο Κύριος? Ο Κύριος εμπιστεύεται εκείνον που μέχρι πριν από λίγες ώρες προσπάθησε να τον αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Δόξα να έχει ο Κύριός μας.